Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο jungle, θα παίξουμε jungle με Udyr. Ας σας δείξουμε λίγο τρόπους που θα μπορέσετε να παίξετε τον Udyr στη ζούγκλα. Σε αυτό το παιχνίδι είμαστε αντίπαλοι, έχουμε αντίπαλο δηλαδή το Lissin, πολύ δυνατός jungler στο early game, για όποιον το ξέρει. Και ο Udyr είναι επίσης ένας αρκετά δυνατός παίκτης, champion στο early game. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει. Περιμένουμε να φορτώσει το παιχνίδι. Συγκεκριμένα περιμένουμε την Άννη εδώ και 5 λεπτά, ξέρω εγώ. Άντε, πάμε να δούμε. Σε αυτό το παιχνίδι λογικά θα παίξουμε Blue Smite. Όπως βλέπετε χρησιμοποιούμε το Aftershock. Ένα αρκετά καλό ρουν για τον Udyr. Τώρα θα σας δείξω και στην πορεία πώς θα πάει. Θα καταλάβετε κιόλας, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτη μας πέντε θα φροντίσουμε θα είναι το Jun. Θα φροντίσουμε το καστάρουμε μια φορά έτσι ώστε να έχουμε το τριπλό, να έχουμε την passive του Q. Τα item που θα ξεκινήσουμε θα είναι το Hunter's Machete και το Potion, το Refillable. Λοιπόν, πολύ σημαντικό είναι όταν παίζουμε jungle να φροντίζουμε να έχουμε αρκετό vision, ειδικά στο river, επειδή είναι στην ουσία το μέρος στο οποίο ο αντίπαλος περνάει στο δικό μας έδαφος, στο δικό μας jungle. Our blood runs hot. Πολύ καλά warding spots για την αρχή είναι το pixel brush και όμοιος και εδώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ καλή τοποθέτηση, διότι δεν μπορούν να μας κάνουν κάποιο είδους invade. Το μόνο αρνητικό είναι που ο Ντάριος, ως συνήθως δηλαδή, παίκτες το κάνουν αυτό, αντί να βοηθήσουμε δίνοντας βίζνο στην ομάδα, κάθονται κίνητοι. Δεν πειράζει βέβαια. Προφανώς δεν θα φάμε κάποιο invade, αν και υπάρχει μια στο εκατομμύριο περίπτωση να φάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το red buff, το βλέπουμε. Το πρώτο κύπλο που έχουμε στα κατατοπής, ξεκινάμε. 2, 3 και Q. Και αυτό μας ανοίγουν το έτσι. Και τρέχουμε κατευθείαν. Ας πάμε προς το crab, το top lane. Our journey continues. Περιμένουμε τώρα 2 δευτερόλεπτα, εντάξει, θα έρθει ο κόσμος. Το χτυπάμε με εψιλον και ξεκινάμε τα πρώτα χτυπήματα, 3, και το αφήνουμε να πεθάνει. Τώρα θα προχωρήσουμε στο αντίπαλο red buff. Μια άλλη περίπτωση που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κάνουμε gank στο mid lane. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να το παίξουμε λίγο πιο aggressive προς τον αντίπαλο jungler, ο οποίος δεν έχει ιδέα. Βλέπουμε το σημάδι έχει 110 damage. Θα περιμένουμε, θα χτυπήσουμε τώρα που μας είδα. Θα τον αναγκάσουμε να κάνει W και να φύγει. Θα ανοίξουμε ένα potion και θα περιμένουμε. Βλέψαμε το jungle. Και τώρα δεν θα φλασάρουμε, εντάξει, επειδή ο Τσόκα θα έρχεται και η Λόη ήταν σε θέση. Αυτή τη στιγμή ο Τσόκα δεν μπορεί να κάνει αυτή τίποτα. Και μπορούμε να συνεχίσουμε να το κλέβουμε το jungle. Πολύ απλά. Θα κοντάρουμε. Ωραία. Ο Lissin είναι εδώ πέρα. Προσπάθησε να συνεχίσει το jungle. Αλλά δεν θα τον αφήσουμε τόσο εύκολα. Θα τον αναγκάσουμε να φύγει. Ανοίγουμε το ramp το ulti μας. Αυτή την κατάσταση. Και εδώ πέρα βλέπουμε ένα κλασικό πλούνο να μας βρίζει.
Δεν πειράζει. Ας κάνουμε ένα mute. Τουλάχιστον για να συνεχίσω. Πραγματικά είναι άξιο να επικοινωνήσουμε με τους αντίπαλους. Ας ελπίζουμε ότι η ομάδα μας θα είναι πιο οικία και δεν θα πέσουν να πει μυστικές λέξεις. Ascend upon them. Λίγο δύσκολα τη βγάζουμε εδώ πέρα, διότι δεν έχουμε πάρει πλούτα. Τα καταφέραμε και λοιπόν συνεχίζουμε στα γουλς. Ξανακαστάρουμε το όλτι μας. Και παιδιά, μην λυπάστε να πατήσετε spells, έχετε το blue. Ωραία, σε αυτή τη φάση θα πάμε recall. Βλέπουμε ότι θα πραγματοποιήσει ένα gank. Για να δούμε. Ναι. Πολύ κακό flash από Caitlyn, εντάξει, δεν πειράζει. Δυστυχώς δεν μπορούσα να βοηθήσω στην προκειμένη. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση θα βγάλουμε ένα control wall που είναι πολύ σημαντικό, όπως σας είπα, και το Blue Smite. Και θα πάρουμε και το Fairy Charm, ένα πολύ καλό και φθηνό, θα έλεγα, έτσι. Δεν είναι κακό να το δοκιμάσεις, 125 gold. Συν 25 base mana reach. Γιατί όχι, ας το δούμε. Παιδιά, να δοκιμάσω. Ωραία, λοιπόν. Πάμε λίγο. Εδώ, εδώ, μάγκα μου, έλα. Ωραία, τους έπαιξα μόνος του. Αν το συνέχιζαν, θα είχαν πεθάνει. Εγγυημένο. Για να δούμε. Λοιπόν, το επόμενο spell που θα αναβαθμίσουμε θα είναι το Q ξανά. Και θα συνεχίσουμε το jungle. Το counter jungle για την ακρίβεια. Ωραία, βλέπουμε εδώ πέρα. Δεν είναι κανείς, θα τοποθετήσουμε ένα μόνο εδώ πέρα. Και θα πάρουμε τώρα το Gromp. Θα ανοίξουμε ένα πόσο και θα φύγουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή ας τοποθετήσουμε και τον κοντρολίγκο. Κατευθυνόμαστε προς το... προς τα πετράκια. Τώρα δεν ξέρω τι να κλείπει τους πετράκια, θα λέω παιδιά. Πώς λέω, cracks. Cracks πρέπει να λέω. Τέλος κάτω. Χτυπάμε εδώ πέρα τα εικόνια του Malphite. Θα μπορούσαμε να κάνουμε γκάμπ πότε αυτή τη στιγμή. Ωραία, πάμε. Βγήκε. Πού είναι το follow-up? Απίστευτο. Τώρα κρίμα το flash. Δεν πειράζει. Φτιάξε και το βίζο. Το κάνουμε smite, θα τρέξουμε. Πολύ ωραία. Παραλίγο να πεθάνουμε εδώ πέρα, εντάξει. Οχ, το ακύρωσα κατά λάθος. Λοιπόν, τώρα θα κοιτάξουμε να βγάλουμε την μπότα. Είναι σημαντικό να πάρουμε μια μπότα στο early game και θα ανανεώσουμε το control ward σε περίπτωση που κάποιος αντίπαλος το φάει. Ο φίλος μας ο Ντάριος θέλει να έρθουμε top. Easy kill. Θα το προσπαθήσουμε, αλλά όλοι σας βλέπω είναι πολύ επιθετικός πάλι στο bot. Οι άλλοι ένα που επέθανε. Αναμενόμενο πιστεύω. Συνεχίζουμε το jungle μας. God,
πάμε στο φιλαράκι μας στο top, να δούμε τι θα γίνει. Από όσο κατάλαβα μόλις Warder Airlaway, αλλά δεν πειράζει. Πιάστε να ρε φίλε. Δεν το πιστεύω τώρα αυτό που έκανες. Με τρολάρε ρε φίλε. Journey continues. Πω, παραλύνω να πεθάνουμε για άλλη μια φορά. Να τους αλήγω μους. Good job, Darius. Θα τους εψυχώσουμε τελείως. Είναι και αυτό ο ρόλος. Να προσπαθήσεις να εμψυχώνεις τους αντίπαλους σου προκειμένου να κερδίσεις. Πολύ ωραία, έρθα να ανοίγουμε το Q. Η γυναίκα να πέθανε. Εδώ πέρα θα μπορούσαμε να πάμε στο mid. Είναι λίγο επικίνδυνο βέβαια, το ζητάκι για να πώς το βλέπετε. Θα κάνουμε το dodge, ωραία. Θα το πάρουμε αυτό, όχι. Τουλάχιστον πέραμε κάποια μήνες. Θα πάρουμε τα πετράκια, τα κράξη αλλιώς όπως θέλετε. Και θα πάμε για recall. Πάσουμε η τάρμα και το clear. Άντε ρε παιδιά. Άντε ρε παιδιά. Σε αυτή τη φάση θα ανοίξουμε το W μας. Να μην πρέπει να πάω recall ρε φίλες τώρα. Που πιγκάρεται η πούλη 9. Αλλά τι να κάνω εγώ. Θα πάμε αυτό το item. Το Warrior. Βασικά δεν είναι απαραίτητο τόσο πολύ να το ρασάρουμε. Θα βγάλουμε ένα τίαμα, είναι πολύ καλύτερη επιλογή πιστεύω αυτή τη στιγμή. Και θα πάμε και για το... Θα βγάλουμε λίγο armor και προχωράμε. Ακόμα δεν υπάρχει, δεν έχει πάρει αυτό. Καλό αυτό. Δυστυχώς δεν έχουμε χώρο να το ανανεώσουμε. Θα ακούω εν μέρη, αλλά δεν πειράζει. Προς το παρόν. Μην ξεχνάτε να προκάρετε το τίαμα, γιατί υπάρχουν πολλοί που το αγοράζουν, αλλά ξεχνά να το χρησιμοποιήσουν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα γκάμ στο Τζόγκαθ, είναι πολύ easy το γκάμ. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Όχι. Έχει πολύ ταχύτητα. Θα τρέξουμε στο bot, είναι πολύ εύκολο το γκάμ και αυτό. Είμαστε Udyr, έχουμε το Epsilon. Με λίγη ταχύτητα. Τους πάρουν αυτοί, τους πήραν. Έλα. Πιγκάρι και να το αφήσω. Άλλος. Καλύτερα να πάσουμε τα νερά τους παρά να πάσουμε τους. Οχ, Παναγία μου. Σε πέθανες, αγόρι, πέθανες. Άστο που το πλόγιο. Έλα, αντιγιά. Τους το καλοπίσω το πύριο του smite με αυτό. Τρολιά πραγματικά. Ναι, ήταν κακό smite. Δηλαδή, εντάξει, σαν jungler παιδιά, να ξέρετε, πρέπει να... Είστε σωστοί στο smite σας. Ακόμη και αν δεν βλέπετε κάποιον αντίπαλο στο map, μπορεί
κάπως έτσι ξαφνικά να σας το πάρουν από κάποια ulti, κάπου ulti change, ξέρω, από οτιδήποτε. Πρέπει πάντα να κάνετε καλό σου μέτρο. Μην το αμέλησετε. Καλά άσχετο με το ulti, αλλά δεν κάνω λόγια τσάντα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε γκάνγκ αυτή τη στιγμή. Ναι. Να βοηθήσουμε τουλάχιστον. Ωραίος. Να προκάλεσουμε λίγο lifestyle. Εντάξει. Θα πάμε recall. Για να δούμε. Στο 14 πέφτει και το diet plating. Ναι. Έκανα ένα λάθος που δεν μπόρεσα να το αξιοποιήσω νωρίτερα το demolish μου. Κακό. Εν μέρει, αλλά εντάξει. Τρώγεται ρε παιδάκι μου. Θα πάμε την πρώτα Mercury. Mercury Stretch. Ως γνωστό. Διότι έχουν αρκετό CC σαν ομάδα, ειδικά το bot lane τους Brown μας. Αρκετό CC slow stance, etc. Και οπα, κλείσιμο στο top. Ωραία, αμέσως μπορούμε να βγάλουμε μια μισθοδίκη στο bot και να κάνουμε το bot jump. Πάμε στο παλί, το βλέπω πάλι έχει πολύ άξιο. Το lane γενικά πολύ δραστηριο. Παιδιά, όχι ρε παιδιά, πέθανε. Κρίμα. Λοιπόν, τουλάχιστον εδώ πέρα μάλλον θα πάρουμε kill. Σταμάτα ρε φίλε, μην με πιγκάρεις. Το πήρε να... Καλά, έφαγα και ένα τεράστιο minion block εδώ πέρα. Απίστευτο έτσι. Α, με έπιξε το. Τέλος πάντων. Μέσω σας. Ναι ρε φίλε. Ω, πραγματικά. Thank you. Πρέπει να τους ψχώνω, είπαμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θα πουλήσουμε αυτό, αρκετά το χρησιμοποιήσαμε πιστεύω. Ήταν worth πιστεύω. Καλά είμαστε. Λοιπόν, λύση είναι εδώ πέρα, προσοχή. Άλλο σημαντικό που πρέπει να έχουν και οι junglers είναι και το map awareness. Δηλαδή να έχετε την... να είστε συντονισμένοι, να βλέπετε αρκετά το minimap, να βλέπετε ας πούμε μόλις τώρα χτύψω το... αυτό το world. Γενικά ενημερώνουμε την ομάδα μας για το που είναι ο αντίπαλος jungler. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το bot μας πάλι για κάποιο λόγο συνεχίζει να κάνει focus στο brown. Πώς το βλέπετε. Ναι. Ο Darius μας παίρνει και πολύ καλό αυτό. 1v1. Καθαρά λάθος τσιλάω εδώ πέρα. Το bot παίρνει τον brown. Πολύ καλά. Ο Λυσίλ που είναι εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε την άνοιξη. Πιστεύω. Πραγματικά η Νάμι έχει ζήσει με... Λοιπόν, θα πάμε να βοηθήσουμε λίγο την άνοιξη. Έλα. Ωραίος. Ωπα, αρκετό damage από την άνοιξη. Θα πάρουμε το kill. Πάρα πολύ ωραία. Ποιος το περίμενε. Πάμε να πουσάρουμε λίγο να προχάρουμε το demolish μας. Παιδιά, δείτε τώρα τι δέρμα του demolish μετά το 17. Πραγματικά πάρα πολύ καλή damage. Πήραμε το first blood στο turret, είναι κάτι πολύ ωραίο. Μας δίνει αρκετό gold. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε counter jungle, διότι όλα τα κάνουμε από το bot lane. Έχει πάρει ο Λυσίν. Our spirits have merged.
go Drake. Θα χτυπήσουμε αυτό το φυτό. Ναι, θέλω και αυτοί να πάρουμε αυτό το Infernal, είναι όλο πιο δυνατά Drake στο παιχνίδι. Δυστυχώς όμως δεν έχει αρκετό μάνα και να μην είναι πολύ χαμηλό σε πολύ χαμηλό life. Θα χάσουμε τον Drake. Θέλω να πάω και ρικό, δεν είναι. Τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού μπορούμε να μπλεντάρουμε. Βασικά θα μπλεντάρουμε αυτό πρώτα. We breathe once more. Και... Α. Your team has destroyed a turret. Πω, πω, πάρα πολύ καλά μου κάτσε το turret. Θα, ξέρω εγώ, θα περιμένουμε για το πάμε σύντεραν. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2-1 και 7 assist. Με 107 assist σε εντών του λυσίνου 2, 3 death και 3 assist. Παίρνουμε το πάμι, προχωράμε και λογικά, όχι εντάξει, ας το πάρουμε τώρα τα πάμι, θα το δώσουμε πιο αργότερα στο late game. Οπα, γιατί δεν χάσαμε αυτό. Λοιπόν, το παίρνουμε γρήγορα και κατευθυνόμαστε bot lane. Σοφαρε. Πρέπει να αργήσω αρκετά. Το bot τους πήγε αρκετά, εντάξει. Λοιπόν, το αρκετό damage το κάνουμε stun. Τροκάρουμε το diamond. Εντάξει. Πέθανε το τσόκο στον πια, εντάξει. Κάνουμε ένα flash. Επιθετικό. Η Λόιν είναι αρκετά δυνατή. Ασχέτως που έχει ένα τέλειο. Σε αυτή τη φάση το παιχνίδι καλύτερα να μην μπούμε. Καλό θα ήταν να εξασφαλίσουμε το trap για την ομάδα μας. Να τοποθετήσουμε ένα ward. Να... Και πάμε για defender. Μην ανοίξεις ulti. Δεν αφήσαμε την Λόρ να κάνει engage στο fight, πολύ σημαντικό αυτό. Θα το τζάρουμε. Όχι, με πιάσε λίγο. Εντάξει. Εντάξει. Πέτυχε. Γιατί σε μάτσε το champion, έτσι το καλό. Πολύ ωραία. Βγήκε καλά. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να τρέξουμε στο bot και να πάρουμε το turret.
15. You shoot back. Crush any barrier. Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τον Demolish, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που πάμε recall δεν υπάρχει ακόμα. Ωραία, μπορούμε να βγάλουμε το Sigar. Power without bounds. Οπα, λοιπόν, βγαίνει το Drake. Ετοιμαζόμαστε. Πάμε προς το Drake. Κάτι που θα μπορούσα να κάνω αντίπαλοι βέβαια είναι να ρασάρουν το Baron από τη στιγμή που έχουν πίεζα το συνάστο Dragon στο συνάστο. Α, ωραία, πέρα το Drake. Να πάρουμε το Drake μήπως, παιδιά. Το πάρω solo. Δεν βλέπω ότι τα καταφέρουν να χωρίσει αυτό. Εντάξει, το σκουμετάρι του Drake σε PHP. Θα μπορούσαμε και νωρίτερα φυσικά. Ωραία. Ο περισσότερος κόβερ είναι το damage. Δυνάμει. Δυνάμει. Θα μπορούσε να πουλάρει Lutinance. Δυνάμει. Ωραία, χείλα ρέτμα. Ο Τσόγκαθ πάντως καταφέρει να κάνει αρκετό ντάμα στο 4 που έχει. Ωραία. Μάλλον που πάνε εδώ. Ανοίγω την πλάνα. Ο Ντάριος, ρε φιλαράκι, έλα πάμε. Τελικά το γυρίσαμε και τους φέραμε. Μου δίνει την πόδια τσόκα στην παιδιά. Τι είναι αυτό? Εντάξει. Πιστεύω δεν έπρεπε να πιάσουμε τον Μπράουν. Αλλά 2-2 βασικά δεν ήταν worth. Αν καταφέρουμε και τους... Ω, έχει πεθάνει και θα. Παιδιά, βγάζει επικίνδυνες. Πραγματικά είναι κακό. Στο champion, δεν ξέρω στο καλό γίνεται. Έχει τόσο πολύ στα car HP από το ulti του. Πω. Έχει 3k HP ρε, χωρίς να μπιλντάρει. Εντάξει, να 200 health από εδώ. Τι να πω. Και το κάναμε αρκετά gank έτσι. Τον ενοχλήσαμε δηλαδή στο παιχνίδι. Δεν αφήσαμε όλη την ώρα λάσκα. Μόνο στο early game ήταν το χαλάρο στο πλήμα. Ναι, η Χίτλερ μου πενγκάρει ότι πάει για τα CS. Θα τις τα αφήσουμε. Ούτως ή άλλως έχουμε πάνω κάτω ίδια με αυτήν που είναι από εν τέλει. Προσωπικά για μένα πολύ καλά είναι τα CS μου. Και η ομάδα μου δεν μπορώ να πω ότι έχει κακό CS. Όλοι είμαστε μια χαρά. Το έχουμε βγάλει το Titan Hydra. Θα πάμε recall, μια το πάμε. Ωραία. Όπου να είναι θα αρχίσει και το contest γενικά στο πάρο. Λοιπόν, για επόμενο item θα μπορούσαμε να βγάλουμε το... ή το Sterax ή το... Για να δω τι έχουνε. Πιστεύω ότι χρειάζεται να βγάλω Ability Power, αλήθεια είναι. Ability Power λέω, Magic Resist. Θα πήγαινα για ένα ζυζερό, τι αλήθεια είναι. Βασικά,
Θα βγάλω το... One spirit must ναι, θα βγάλουμε αυτό. Ωραίος ο Ντάριος. Καταφέρουμε να πάρουμε το Λυσίν. Ο Ντάριος συνεχίζει στα κάρτα στο passive, στον επόμενο. Καταφέρουμε να πατήσει. Εντάξει, δεν πέραζε. Μην πιστεύω το πάρει. Εντάξει. Τάρα τι παίζεις. Σε αυτή τη φάση μπορούμε να πάρουμε αυτά. Πιάσαμε τον Τζόγκαθ. Πολύ ωραία. Τους κλειδώσαμε. Ο Χαντάρες τον φίλο πας πολύ βαθιά. Τι να το πω πραγματικά. Το έπαιξα πολύ άκρη σήμερα. Θα πούμε λίγο να χυλάρουμε. Θα μας μπει. Πήραμε τον Thiefter, ωραία, back. Λέτε να μπορούμε να κάνουμε Baron. Λέτε να μπορούμε. Δεν ξέρω ρε παιδιά τώρα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε. Ωραία. Βγήκε το Drake, καλύτερα να το πάρω το Drake. Όπως είναι πολύ είναι στο top. Θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα. Λοιπόν. Ωραία. Αν θέλουμε βίζον να έχουμε, ωραία. Σε αυτό το σπινάρι, ξεχνάμε το πάρο. Πάμε, 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 παιδιά, γρήγορα. Δεν προλαβαίνω. Δεν νομίζω να προλαβαίνω. Αν και η ομάδα με κοιτάρτα πολύ καλά. Το μόνο πράγμα που ξεχνάει για να μας εμποδίσει. Βλέπετε, δεν προλαβαίνω τα παιδιά. Εντάξει. Καλά παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή τους αφήνω απλά, να ξέρετε. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Θα πάμε mid. Άσο να παίζουν ξύλο. Στο bronze εκεί πέρα θα κάτσει τα βλάκια. Εγώ πάω να το τελειώσω στο game. Πάμε, πάμε, πάμε. Κάπως έτσι, δείτε τι έγινε. Ούτε καν το περίμενα τα παιδιά εδώ. Η Mood Orso. Αυτό ήταν το παιχνίδι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το παιχνίδι. Ότι είναι το γενικά. Αυτά λοιπόν, γεια σας. Θα τα πούμε στο επόμενο.